Είμαι στον αέρα με Γιώργο Ζαγόρα. Βάζει όμως πλέον στην παρέα μας και Μιχάλη Τσόχο από την Αθήνα. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε. Να συμπληρώσω εγώ σε αυτά που έλεγα πριν μας διακόψει ο Κυριάκος Κυριάκος, ότι ο Μιχαηλίδης είπε ότι ήταν, εντάξει, δύσκολη κλήρωση, εννοείται ότι μια μεγάλη και σπουδαία ομάδα η Μαρσέη. Απλά από τη σειρά, έτσι που συνεχίζεται, μιας και βγήκαν και τα παιχνίδια των ημιτελικών, φαίνεται πιο βατή η επόμενη αντίπαλος, ας πούμε, δηλαδή το ζευγάρι της Φέγενορντ με τη Σλάβια. Αυτό είπε, αυτό είναι που δεν ακούσαμε στον αέρα δηλαδή. Μιχάλη, σκυτάλη, παίρνεις εσύ και τώρα έχουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα πλέον από χθες το βράδυ μέχρι τώρα. Θα σου πω, έχω ανάμεικτα συναισθήματα για αυτή την κλήρωση. Καταρχάς θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχω περιγράψει φετινό μάτς της Μαρσέη. Ήταν μια ομάδα, μια από τις ομάδες που είχα κυκλώσει στην αρχή της σεζόν και ήθελα κάπου να την συναντήσω, κάπου να την πετύχω, να την περιγράψω και να την μελετήσω και λιγάκι, γιατί παρουσίαζε ενδιαφέρον και με αυτόν τον τρελούτσικο προπονητή που έχει, τον Χόρχε Σανπάολι. Με ακούτε, φαντάζομαι? Ναι, 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 κανονικά. Ωραία. Και με αυτόν τον τρελούτσικο προπονητή που έχει, τον Χόρχε Σανπάολι, το οποίο είναι μέτρο στο να παρουσιάζει περίεργες διατάξεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, του τύπου 3-1-3-3, τέτοια πράγματα. Ναι. Και γιατί έχω μια μεγάλη εκτίμηση στο ρόστερ της. Την είχα την εκτίμηση αυτή το καλοκαίρι, διότι είναι ένα καλό κράμα ανάμεσα σε ορισμένους πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές και ορισμένους πολύ ταλαντούχους που βγαίνουν τώρα. Οπότε την είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και αυτό επιβεβαιωνόταν και επιβεβαιώνεται από την παρουσία στο γαλλικό πρωτάθλημα, που είναι στη δεύτερη θέση, άρα σε ένα πρωτάθλημα που παίζουν όλες οι υπόλοιπες και οι Παρί, είναι πρώτη. Πίσω μόνο από την Παρί. Το μάτς που περιέγραψα φέτος της Μαρσέη είναι ένα μάτς για το Europa League, Γαλατά Σαράι Μαρσέη, το οποίο ήταν τελικός πρόκρισης για το ποια θα συνέχιζε στο Europa League και ποια θα συνέχιζε στο Europa Conference League. Διότι θυμίζω, η Μαρσέη ήταν σε όμιλο του Europa League και από εκεί έπεσε στο Conference και τερμάτισε τρίτη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που η Γαλατά συνέχισε στο Europa League και η Μαρσέη βρέθηκε στο Conference, εκείνο τον τελικό τον έχασε. Και τον έχασε με κάτω τα χέρια. 4-2 ήταν το τελικό σκορ, αλλά ανεξάρτητα από το τελικό σκορ, η εικόνα της ήταν πάρα πολύ κακή. Μια ομάδα νευρωτική που όταν την εκνεύρισαν βγήκε τελείως από το ρυθμό της και από το νερά. Και σκέφτομαι ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Αν μελετήσεις και τον προπονητή της, που είναι ένας τύπος που εύκολα αρπάζει, με το παραμικρό, χάνει τη συγκέντρωσή του, εκνευρίζεται, κάνει σαματά, κάνει φασαρία, κρινιάζει τους διαιτητές, κρινιάζει τον τέταρτο. Είναι, ρε παιδί μου, πολύ φασαριόδους. Τέλεια. Και αν σκεφτείς και ότι έχει και ορισμένα παιδιά μέσα που δεν τα λες και τα πιο ήσυχα και τα πιο καλά παιδιά, με πρώτο και καλύτερο ένα πρώην δικό μου παιδί, τον Γκεντουζή, με την ωραία Χέτη, ο οποίος για αυτό το λόγο έφυγε από την Arsenal, επειδή η Arsenal θεωρούσε ότι είναι το λιγότερο προκλητικός ο χαρακτήρας του, παρά το γεγονός ότι θεωρούσαν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και με το καλημέρα τον είχαν πάρει από τη Β' και τον είχαν κάνει βασικό, δεν άντεξαν το χαρακτήρα του, τα νεύρα του και τον έστειλαν μια ώρα αρχίτερα, που λένε. Σε τι θέση παίζει, και δεν είναι το μοναδικό τέτοιο παιδί που έχει η Μαρσέη. Λέω ότι είναι μια ομάδα που μπορείς να την εκνευρίσεις. Και αν την εκνευρίσεις, είναι εύκολο και να την βγάλεις από το ρυθμό. Ναι. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το ρόστερ της είναι σαφώς ανώτερο του ΠΑΟΚ. Σαφώς ανώτερο. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα που έχει σεντερφόρ το Μίλικ. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει τον Παγιέ. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει τον Γκιντουζή που ανέφερα. Μιλάμε για μια ομάδα που ξέρω εγώ, η χρηματιστηριακή της αξία δεν το έχω δει. Αλλά λέω ότι αποκλείεται να είναι κάτω από 200 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, μιλώ και λίγα. 250.
δεν το είχα δει, αλλά μπορώ να το φανταστώ. Ναι. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάρα πολλά ταλέντα, τέτοιο είναι ας πούμε ένας Καμαρά της γνωστής οικογένειας, ο οποίος έχει κάτω το να παίζει και στόπερ και αμυντικό χαφ. Έχει έναν πάρα πολύ καλό στόπερ, το Σαλιμπά, τον οποίο έχουν δανεικό από την Arsenal. Με την Arsenal δεν έχει αγωνιστεί ακόμα, αλλά ένα παιδί που η Arsenal το πήρε στα 19 του, 30 κάποια εκατομμύρια ευρώ, ως το μεγαλύτερο ταλέντο στη Γαλλία. Και επειδή ήθελε να ψηθεί, το δάνεισε ένα χρόνο στην Μαρσέη και αυτό το παιδί παίζει βασικός φέτος και θα σπάει. Φανταστείτε, η Arsenal χωρίς να έχει φορέσει τη φανέλα της, βρίσκεται ήδη σε συζήτηση μαζί του για να το ανανεώσει, να του επεκτείνει το συμβόλαιο για άλλα 6 χρόνια. Έχει αυτόν τον μαέστρο που λέγεται Δημήτρη Παγιέτ, ο οποίος είναι ένας βιρτουόζος της μπάλας, ένας παίκτης πολύ υψηλής ποιότητας, ένας καλλιτέχνης, μια φοβερή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Βεβαίως είναι στα 34 του, αλλά την κάνει τη δουλειά, μια χαρά ακόμα. Νομίζω φέτος έχει κάνει 10 γκολ στο πρωτάθλημα ο 34 Δημήτρη Παγιέτ, με φοβερά στημένα, μεταξύ άλλων. Είπαμε, έχει ένα center for που κοστολογείται αυτές 40 εκατομμύρια ευρώ, τον Μίλικ, παρτενέρ του Λεβαντόφσκι στην Εθνική Πολωνίας, τώρα τελευταία δεν ήταν πολύ καλά, είχε και ένα τραυματισμό και έτσι έπαιζε ο Ζιμπέρς. Έχει κι άλλους ταλαντούχους, πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, δεν έχει νόημα τώρα να λέω ονόματα, να νομίζει κανείς ότι κάνει και επίδειξη γνώσεων. Είναι τρομερό, μην το συζητάμε. Πιθανότατα το ρόστερ της είναι το δεύτερο καλύτερο στην διοργάνωση. Πολύ υψηλό επίπεδο. Και το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι, ναι, okay, προφανώς δεν είναι αδιάφορο για αυτή την διοργάνωση, θα την κυνηγήσει, ειδικά τώρα μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο τους προέκυψε η κλήρωση, θα τους ανοίξει όρεξη και θα βλέπουν τελικό. Και είναι λογικό να βλέπουν τελικό. Εδώ που τα λέμε, αυτή είναι το φαβορέ για τον τελικό. Ανάμεσα σε Μαρσέη, ΠΑΟΚ, Φέγενορντ και Σλάβια Πράγας, οι Γάλλοι έχουν κάθε δικαίωμα να θεωρούν αυτόν φαβορέ για τον τελικό. Θα τους ανοίξει όρεξη, αλλά δεν πάβει να είναι δεύτερος στόχος αυτός. Πρώτος και μεγάλος στόχος είναι να βγουν Champions League του χρόνου. Αυτό κυνηγάνε. Θέλουν να είναι οπωσδήποτε είτε δεύτερη είτε τρίτη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι τέταρτος δεν παίζει απευθείας. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα παίξει απευθείας σε ομίλους. Άρα θέλουν είτε τη δεύτερη είτε την τρίτη θέση. Δεν την έχουν καπαρωμένη παρά το γεγονός ότι είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν είδα καλά, γιατί το είδα πολύ βιαστικά, αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, τρεις μέρες μετά τη ρεβάνς στην Τούμπα, στην Τούμπα πέμπτη βράδυ τη ρεβάνς, Κυριακή απόγευμα, ναι, παίζουν στο Παρίσι με την Παρί, άρα σωστά είδα, που αυτό για αυτούς δεν είναι ένα απλό μάτς, δεν είναι μόνο το στην έδρα του, της μεγάλης ομάδας της χώρας και πρωταθλήτριας, υπάρχει μεγάλη έκθρα μεταξύ τους. Κάθε χρόνο στη Μασαλία βγαίνουν και πανηγυρίζουν τέτοιες μέρες, όταν αποκλείεται η Παρί από το Champions League, γιατί εξακολουθεί η Μαρσέη και είναι η μοναδική γαλλική ομάδα που έχει κατακτήσει Champions League. Και αυτό το κουνάει ο νότος της Μασαλίας στους Παριζιάνους. Υπάρχει πολύ μεγάλη έκθρα μεταξύ τους. Το μάτς αυτό είναι μάτς χρονιάς κάθε χρόνο. Συνεπώς, ναι, δεν το έχουν κυκλώσει ότι σε αυτό το μάτς πρέπει να πάρουν βαθμούς. Αλλά όλοι ξέρουν μέσα στην ομάδα τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι και ότι θα το παίξουν ούτε καν 72 ώρες μετά την Τούμπα, μπορεί κάτι να σημαίνει σε σχέση με την 11 που θα δούμε στην Τούμπα. Νίκο, δες λίγο το 7 της Μασέη ποιο είναι, γιατί τώρα βλέπω τα πλάνα. Ο Παγιέτ. Είναι αυτός που κέρδισε το πέναλτι. Ο Παγιέτ νομίζω είναι, καζωτό δω. Όχι, όχι, είναι ο Χαρίτιν. Τον είδα να κάνει ένα κατοστάρι τώρα, πρέπει να έκανε 0-100, 3,4 δευτερόλεπτα. Είναι δανεικός από τη Σάλκε. Στο πέναλτι που κέρδισε και το χάσε βέβαια μετά ο ίδιος. Τώρα το βλέπω στην Κοσμοτέ που το έχει το Βασιλεία Μασέη, το 1-2. Ναι. Επίσης, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λες τώρα. Χάζεψα λίγο τα στιγμιότυπα όλων των αγώνων χθες, ενώψη με την κλήρωση για να πάρεις μια γεύση. Δυσκολεύτηκε
εκεί με τη Βασιλεία η Μαρσέγ. Πρέπει να το πούμε αυτό. Και την φετινή Βασιλεία εγώ δεν την έχω σε εκτίμηση. Άλλες χρονιές έλεγα ότι η Βασιλεία είναι μια τρομερή και φοβερή ομάδα. Οφείλω να πω ότι την φετινή Βασιλεία δεν την είχα σε εκτίμηση. Πίστευα ότι η Μαρσέγ θα περάσει από πάνω της. Θα μου πεις, με δυο νίκες εν τέλει πέρασε. Ναι, με δυο νίκες εν τέλει πέρασε. Αλλά για να φτάσει στην χθεσινή νίκη χρειάστηκε ανατροπή. Ναι. Και χρειάστηκε και πολύ κόπος. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα τώρα για το γαλλικό πρωτάθλημα, η Μαρσέγ έχει 50, η Νίς έχει 50, που είναι τρίτη βαθμούς, η Ρεν έχει 49 και η Στρασμπούρ έχει 47. Δηλαδή, διάβασα από την δεύτερη στην πέμπτη θέση, για να καταλάβετε ότι ναι, μεν είναι δεύτερη, αλλά ο τέταρτος από το δεύτερο απέχει ένα βαθμό και ο πέμπτος από το δεύτερο απέχει τρεις βαθμούς. Άρα, όσο εύκολα είναι δεύτερη τώρα, με ένα-δύο στραβωματίματα μπορεί πολύ εύκολα να βρεθεί πέμπτη. Μάλιστα, αυτή την Κυριακή, το βλέπω τώρα, έχει Μαρσέιγ Νις. Δηλαδή παίζει με την τρίτη της βαθμολογίας, που είναι ισόβαθμες, έχουν από 50 βαθμούς. Απολύτως καθοριστικό παιχνίδι για την τριάδα στη Γαλλία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι και για την οικονομία του κλαμπ, όχι μόνο για την ιστεροφημία του, και για τα χρήματα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να παίξουν Champions League. Και χωρίς δεύτερη κουβέντα, αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ξαναλέω ότι είμαι σίγουρος, σαν να τα βλέπω μπροστά τα δημοσιεύματα, ότι με την κλήρωση αυτή τους άνοιξε η όρεξη για τελικό. Και ξαναλέω, είναι λογικό. Αν το δούμε από την πλευρά της Μαρσέιγ, το να πρέπει να αποκλείσεις. Ας πούμε η Λέστερ, γι' αυτό το λες. Μπράβο, ακριβώς. Το να πρέπει να αποκλείσεις τον Μπάουκ και μία εκ των Φέγενορτ ή Σλάβια για να παίξεις τελικό, το θεωρείς μια πάρα πολύ καλή κλήρωση και μια μεγάλη ευκαιρία να παίξεις ευρωπαϊκό τελικό. Και στη χρονιά που η Παρή τα έκανε πάλι μουσκεμα στην Ευρώπη, το να τσκουνάνε το δάχτυλο έστω και με το Conference League, ότι εμείς πάλι, εμείς είμαστε οι Ευρωπαίοι της Γαλλίας, εσείς έχετε τα λεφτά, αλλά εμείς είμαστε οι Ευρωπαίοι της Γαλλίας, μπορείτε να το φέρετε στα δικά μας ελληνικά μέτρα και να το καταλάβετε αυτό που λέω. Δεν απέχει πολύ από τα ελληνικά μέτρα η λογική των Μαρσεγέζων. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ναι, τώρα πια τους ανοίγει όρεξη. Αλλά τόσο όσο. Το να βγουν δεύτεροι είναι, πώς να το πω, ο πολύ μεγάλος στόχος, ή τρίτη, ο πολύ μεγάλος στόχος της φετινής σεζόν. Ναι. Είναι μια ομάδα διαχρονικά βεβαίως. Δεν σε άκουσε, Γιώργο. Με Ματαντά τερματοφύλακα. Ναι, ναι, ναι. Παίζει μόνο στο conference. Το έλεγε πριν ο Δημήτρης ο Δανάξης. Ναι, ναι. Το είδα και εγώ. Αυτό, ναι. Γιατί ο βασικός, μάλιστα εγώ αν δεν κάνω λάθος, και μου είναι εύκολο να το δω, νομίζω ότι στο μάτς που περιέγραψα εγώ με την Γαλατά δεν έπαιζε ο Ματαντά, έπαιζε ο βασικός τερματοφύλακας, ο Πάο Λόπεθ, ο Ισπανός. Αλλά θα μου δώσετε εγώ χρόνο για να το δω. Ματαντά... Τώρα χθες αυτός έπαιζε. Θέσαι ο Ματαντά, το έβλεπα τώρα στα πλάνα. Ναι, στο Πόλφερ θέσαι ο Ματαντά. Νομίζω σε εκείνο το μάτς που θα περιγράψει, εγώ τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν τραυματίας ο Ματαντά ή αν στο Europa League έπαιζε ο Πάο Λόπεθ. Αλλά πάντως είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έπαιζε ο Πάο Λόπεθ. Ματαντά, τεράστια φυσιογνωμία για τη Μαρσέιγ, όχι μόνο για το γαλλικό πρωτάθλημα, για το γαλλικό ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του να πάει στην Premier League. Πριν καμιά πενταετία στην Crystal Palace, αλλά δεν μπορεί μακριά από τη Μαρσέιγ. Παίζει καμιά 15 χρόνια εκεί. Με εξαίρεση από το διάλειμμα στην Crystal Palace, πρέπει να παίζει εκεί. Όσο παίζει ποδόσφαιρο, πρέπει να παίζει εκεί. Έλεγα λοιπόν ότι είναι και μια νευρωτική ομάδα. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη το ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν όλα της πάνε πρίμα, μπορεί να διαλύσει κόσμο στο πέρασμά της. Όταν τη στραβώνει το πράγμα λίγο, γίνεται αυτοκαταστροφική. Συνέβαινε διαχρονικά, συμβαίνει ακόμα περισσότερο νομίζω με όλους αυτούς που έχει μαζέψει την τελευταία διετία. Και με αυτόν τον προπονητή που έχει. Που είναι ένας πολύ ικανός προπονητής, ένας, πώς να το πω, προπονητής που το δουλεύει και το ψάχνει πάρα πολύ, αλλά είναι και ένας προπονητής, πώς να το πω, πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Φαντάζομαι τον θυμάστε, έχει υπάρξει προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, έχει υπάρξει
προπονητή στην Ισπανία. Ναι, ναι. Είναι ο τύπος με το ο Μουσάτος. Ο... Είναι ωραίος. Το... Και σκούφο φοράει και αυτός. Και μόνο αυτό που περιμένει. Σκούφο πολύ συχνά. Ναι, ναι. Καραφλίτσα, ναι. Γι' αυτό σκουφούς. Κάνω εικόνα. Δηλαδή, Λουτσέσκου, Σαν Πάολ είναι δημάρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Σίγουρα. Θα έχουμε θέματα. Ναι. Επειδή βλέπω τώρα τα στατιστικά, ο Μίλικε μπήκε στο 64, ξεκίνησε δηλαδή βασικός και μπήκε στο 64 και ο Παγιέ ήταν εκτός. Έχει πρόβλημα. Ναι. Είναι τραυματίας. Είναι τραυματισμό, ναι. Για χθες ναι. Μιλάω μόνο, έτσι. Ναι. Το Γενάρη πήραν και τον Κολάσινατ, έναν ακόμα πρώην Arsenal, ελεύθερο. Αυτός ο παίκτης Arsenal που είπες που είναι δανεικός, που του έπλεξε στο εγκόμιο. Ο Γκεντουζή. Ναι, αυτός είναι. Ο Γκεντουζή τον αγοράσαν. Ο Γκεντουζή είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι με το κατσαρό μαλλί το πολύ μακρύ. Ο οποίος είναι και λίγο. Πώς θα το πω, ατίθασος, απίθαρχος. Και. Έφυγε από την Arsenal γιατί ήταν ο χαρακτήρας τέτοιος. Ο επόμενος που είπες, ο μικρός που τον μάλιστα. Ο Σαλιμπά. Ναι, αυτός τι θέση παίζει. Στόπερ. Στόπερ. Α, στόπερ. Παίζει με 30 στο στόπερ, 9 στα 10 παιχνίδια. Έτσι έπαιζε και ο Σαν Πάολι στις περισσότερες από τις δουλειές του. Θυμίζω το μεγάλο του όνομα το έκανε στην Εθνική Χιλής. Αυτό είναι που του έδωσε διαβατήριο. Μεγάλη φυσιογνωμία είναι. Ναι, ναι, μεγάλη φυσιογνωμία. Μεγάλη φυσιογνωμία. Μεγάλη. Και είναι και λίγο καρικατούρα, είναι λίγο καρτούν όλη η συμπεριφορά του. Ο τρόπος που είτε δεν τον γουστάρεις καθόλου είτε τον λατρεύεις. Είναι λίγο Mickey Mouse σε όλα του. Είναι μικροκαμωμένος, είναι νευρικός, είναι νευρωτικός, του φταίνε όλα, πανηγυρίζει έντονα, τσαντίζεται έντονα, τα κάνει όλα σε υπερθετικό βαθμό. Ναι, ναι, ναι. Έχει τώρα μενής, όπως είπε στο παιχνίδι, ναι, 20, 10 παρατέρατο, 20 του μηνός. 10 ναι, παρατέρατο, το που είναι πολύ, πολύ καθοριστικό παιχνίδι για τους. Είναι ο δεύτερος με τον τρίτο. Και μετά έχει 2 Απριλίου με Σεντετιέν, το επόμενο παιχνίδι για Γαλλία. Ναι, πριν η οποία Σεντετιέν... 2 Απριλίου με τη Σεντετιέν, εκτός έδρας δηλαδή. Εκτός έδρας, αν δεν το έχω χάσει... που δεν νομίζω ότι το έχω χάσει, η Σεντετιέν κινδυνεύει σοβαρά με υποβασμό. Και μετά το ΠΑΟΚ παίζει με Μομπελιέ στην έδρα της, 10 του μηνός. Ανάμεσα στα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ναι, μετά παίζει... Με την Παρί. Στις 11 λέει, ΠΑΟΚ, Ολυμπίκ Μαρσέγγ λέει 11. Τέλος πάντων, δεν είναι 10. Και μετά παίζει με την Παρί, 17 του μηνός, δηλαδή 3 μέρες όπως είπε σωστά μετά το ΠΑΟΚ, παίζει με την Παρί στις 10 παρατέρατο, στην έδρα της Παρί. Αυτά είναι τα παιχνίδια της και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, το επόμενο, το μέσο επόμενο. Ναι. Τέλεια. Τι ωραία που μιλάμε για τέτοια παιχνίδια. Τι ωραία που μιλάμε για Ευρώπη, τι ωραία που ψάχνουμε τις ομάδες, τι ωραία που ψάχνουμε τους παίκτες. Αυτό είναι το γούστο το μεγάλο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και έπρεπε να μας αποσχολούν. Δηλαδή είναι κάποιοι που δεν. Αυτό το έλεγα και το μεσημέρι και χθες, Μιχάλη. Είναι κάποιοι που δεν. Ποια Ευρώπη τώρα, ελληνικό πρωτάθλημα, κύπελο, θέλω τίτλο κτλ. Αρέσεις. Η Ευρώπη. Φεύγεις δηλαδή. Φεύγεις με πολλά χιλιόμετρα στην Ευρώπη. Ασχολούνται μαζί σου. Κάνεις επαφές. Μεγαλώνεις ακόμη περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ξέρεις, λέω σε αυτούς που μου λένε τι να τις κάνω εγώ τις πορείες και την Ευρώπη. Εγώ θέλω τίτλους. Αυτοί είναι που μετράνε. Τους απαντάω, έχεις δίκιο. Για να πάρεις τίτλους, πρέπει να παίρνεις τα λεφτά της Ευρώπης. Χωρίς τα λεφτά της Ευρώπης, δεν θα βλέπεις τίτλους ή θα βλέπεις έναν στη χάση και στη φέξη. Ναι. Είναι τόσο απλό. Έτσι είναι, ακριβώς. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, πια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο βασικότερος χρηματοδότης μετά τον τηλεοπτικό πάροχο, τον όποιο τηλεοπτικό πάροχο κάθε φορά, είναι τα χρήματα της Ευρώπης. Δεν είμαστε ένα πρωτάθλημα που έχει τους χορηγούς του, που μπορεί να έχει την οικονομική αυταρκιά του, που έχει τόσο εμπορικές ομάδες όπου οι μπουτίκ να κάνουν 15 και 20 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο, ώστε να σκέφτονται οι ομάδες ότι χωρίς τα λεφτά της Ευρώπης μπορούμε άνετα να είμαστε απολύτως ανταγωνιστικοί.
τα λεφτά της Ευρώπης είναι αυτά που μπορούν να αλλάξουν το μέγεθος ενός ελληνικού συλλόγου. Και εγώ θα το λέω ανεξάρτητα από τα λεφτά, απλώς αυτό το χρησιμοποιώ σε επιχείρημα σε όλους αυτούς που μου λένε θέλω τους ελληνικούς τίτλους. Ανεξάρτητα από αυτό και η πρόοδος μιας ομάδας και η ορίμανση μιας ομάδας και ο καλός παίχτης για να έρθει σε μια ομάδα δεν θα έρθει επειδή πήρε 2 σερί ελληνικά πρωταθλήματα ή επειδή πήρε 3 σερί ελληνικά πρωταθλήματα. Θα έρθει όμως αν παίξει έναν ευρωπαϊκό προημιτελικό, έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό. Θα σε έχει ακούσει. Θα σε έχει δει στην τηλεόραση πιθανότατα ένα βράδυ σε κάποια χώρα του κόσμου. Όσα πρωταθλήματα να πάρει στην Ελλάδα, δεν θα σε δει ένα βράδυ σε κάποια τηλεόραση του κόσμου. Δεν θα σε δει κανένα βράδυ σε κάποια τηλεόραση του κόσμου. Αν παίξεις έναν ημιτελικό, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να σε δει ένα βράδυ στην τηλεόραση κάποιος στη Χιλή, κάποιος στην Αργεντινή, κάποιος στην Ασία, κάποιος στην Αυστραλία, κάποιος στο Βόρειο Πόλο. Ναι, και θα πας να μιλήσεις ακόμα και για παίχτη, θα σε ξέρει. Σε είδε. Και επίσης, Μιχάλη, επειδή φτάσαμε στις 5, θέλω ένα σχολιάκι για το επόμενο ζευγάρι, δηλαδή για το επόμενο ζευγάρι, για το ένα από τα υπόλοιπα, ας πούμε. Αλλά αυτό που θα βρει ο ΠΑΟΚ μπροστά του, αν με το καλό περάσει τη Μαρσέη, θα πέσει στο Φέγενορτ Σλάβια. Δεν λέω ποτέ μεγάλες κουβέντες, αλλά λέω ότι αν ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να αποκλείσει τη Μαρσέη, μπορεί να περάσει και από πάνω από τον επόμενο. Πώς περνάνε κάτι μπασκετμπολίστες πάνω από κάποιον για να καρφώσουν, σαν να είναι ένα εμπόδιο που δεν το είδαν. Μπορεί και να συμβεί και έτσι, γιατί μια δυναμική που θα προκαλέσει μια πρόκριση κόντρα στην Μαρσέη θα είναι, δεν θα μιλάμε πια για αυτοπεποίθηση που θα ξεχυλίζει, μιλάμε για, αλλά ας μην το συζητάμε. Ένα-ένα, όπως λέει η κλίμα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ την Κυριακή. Αν ρωτήσεις τώρα τον Λουστρέσκο, θα σου πει ΑΕΚ ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ποια Μαρσέη. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Μιχάλη, να είσαι καλά. Γεια χαρά.